κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι από το Palette Sport της Θεσσαλονίκης, γεια σας. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα άρχισε ο αγώνας Άρη Χάχα Μαδρίτ για το τρίτο γύρο του κυπέλου Κόρατς. Η ισπανική ομάδα με ένα καλάθι του διεθνή της Χωσέ Λορέντε προηγείται στο σκορ με 2-0. Στην επίθεση τώρα βρίσκεται η ελληνική ομάδα με τον Μπίνιον σε πλάγιο για τον Γιαννάκη που μαρκάρεται από τον Μπράμπεντερ. Ο Γκάλης θα ισοφαρίσει το σκορ 2-2. Γιαννάκης με αντίπαλο τον Αϊθαλή Μπράμπεντερ, ηλικίας 39 ετών, Αμερικανός που εδώ και πολλά χρόνια έχει γίνει Ισπανός. Γκάλης, εκπληκτικό assist για τον Φιλίππου και follow από τον Γουέντσαρ. 4-4 το σκορ. Ο Γιαννάκης σε θέση playmaker. Πάντα Γιαννάκης για τον Γκάλη. Το πάσιμο και το καλάθι. 6-6 ισοφαρίζει ο μεγάλος άσος. Να τους εδώ. Γιαννάκης. Πάντα Γιαννάκης. Με αντίπαλο τον Μπράμπεντερ. Το σούτ υποπίεση και καλάθι. 8-6. Ο Άρης περνάει μπροστά για πρώτη φορά. Λιορέντε σπρώχνει την μπάλα. Έκοψε ο Γιαννάκης. Και τώρα Γκάλης. Για τον Γουέντσελ. Αυτός δεν δυσκολεύτηκε να κάνει το σκορ 18. Γιαννάκης. Γκάλης. Πάντα Γκάλης με αντίπαλο το Λιορέντε. Προσπαθεί να ξεφύγει. Κάνει το σούτ υποπίεση. Follow πολύ ωραίο του Γουέντσελ. 12-18. Rebound από τον Φιλίππου. Γιαννάκης. Βρίσκει τελικά τον Γκάλη παρά τη μεσολάβηση του Λιορέντε και ένα πολύ ωραίο καλάθι. 14-9 από τον Νίκο Γκάλη. Μπίνιον. Γκάλης. Γιαννάκης δοκιμάζει το σουτ. Ναι, ήταν για 3 πόντους. 17-9 ο Άρης ξεφεύγει με 8 πόντους. Ορλάντο Φίλιπς παστόχησε στην πρώτη βολή. Και ακόμα μία. Κέρδισε το rebound ο Γιαννάκης παρά την προσπάθεια του Θόρτον. Πάντα Γιαννάκης. Κλείνεται, βγάζει την μπάλα στο Φιλίππου. Αυτός ακάλυπτος. 19-9. Και μόλις έχει συμπληρωθεί το πρώτο πεντάλεπτο. Είδατε τον Νίκο Φιλίππου. Ένα εκρηκτικό ξεκίνημα για τον Άρη. 9 πόντι διαφορά μέσα σε 5 λεπτά. Βλέπετε τους οπαδούς του Άρη να πανηγυρίζουν σε ξέδρες, να και οι παίκτες. Με τον προπονητή τους. Τώρα Μπίνιον. Και πάλι Γκάλης. Το σούτ με ταμπλό. 21-11. Ο Νίκος Γκάλης αλάθαστος μέχρι στιγμής. Να τόσο έχει πετύχει 8 πόντους. Λιορέντε για τον Μπράμπεντερ. Βρίσκει πολύ ωραία τον Φίλιπς. Πάντα Μπίνιον. Κάνει το λάθος, κλεβνή Αμερικανή. Ο Λιορέντε για τον Μπεϊράν. Και αυτός θα κάνει το επιθετικό φάουλ στο Γιαννάκη. Αλλά βέβαια θα πετύχει το καλάθι το οποίο θα μετρήσει. Φιλίππου. Γιαννάκης. Το μπάσιμο, το σούτ και παρά την προσπάθεια του Φίλιππς. Φίλιππς υποπίεση, rebound από τον Γιαννάκη. Η μπάλα στον Γκάλη που προσπαθεί να ευθυντιάσει, έχει απέναντί τον Μπεϊράν. Μικρό μπάσιμο, νέο σουτ, νέο καλάθι. Μέσα σε πραγματική αποθέωση, 26-17. Ο Φίλιππς για τον Λιορέντε και αυτός για τον Μπράμπεντερ. Προσποίηση, προσπαθεί να μπει προς τα μέσα, το σουτ και το καλάθι. Ο Μπράμπεντερ μπορεί να είναι 39 χρονών, αλλά παραμένει πάντα επικίνδυνος. 26-20 λοιπόν από τον Γουέιν Μπράμπεντερ. Μια από τις πιο μεγάλες δόξες του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με τα χρώματα της Ρεάλ παλαιότερα και με τα χρώματα της Εθνικής Ισπανίας. Γιαννάκης, σούτ για 3 πόντους και πάλι εύστοχο, 29-30. Φίλιππς για τον Λιορέντε, αυτός τον Μπράμπεντερ. Ναι, θα νικήσει τον Μπράμπεντερ, θα νικήσει τον Φιλίππου, παρότι ο Φιλίππου είναι πολύ ψηλότερος. Μπεϊράν ακάλυπτος, εντελώς άστοχο το σούτ. Γιαννάκης σπρώχνει για να ευθυντιάσει. Άσχημη πάσα για τον Νίκο Φιλίππου, δικαιούται. Και ο Γιαννάκης να κάνει και αυτός ορισμένα λάθη. Είναι άνθρωπος, δεν είναι μηχανή.
Μπράμπεντερ για τον Θόρτον που γλιστράει, θα χάσει την μπάλα. Γιαννάκης για τον Γκάλι, πας ακριβίας. Αυτός σηκώνεται στον αέρα, εκεί είναι ανίκητος. 33-22, 11 πόντι διαφορά. Και να ξαναδούμε, μέχρι να ξαναρχίσει το παιχνίδι, το τελευταίο όμορφο καλάθι του Γκάλι. Κοιτάξτε πόσο ευθέω για τον Λιορέντε, στέκεται στον αέρα και από εκεί και πέρα πια όλα είναι εύκολα. Λιορέντε τώρα, σπρώχνει την μπάλα. Βγάζει έξω στον Μπράμπεντερ. Ενστάσει αυτός, νέο σουτ και νέο καλάθι για 3 πόντους αυτή τη φορά από τον Γουέιν Μπράμπεντερ. 33-27. Φιλίππου, αστοχή στην τελική προσπάθεια. Κοκολάκης επιθετικό rebound, προσποίηση, έχει κάνει βήματα που δεν καταλογίζονται και τελικά καλάθι και φάουλ. Αυτό σταματάει μπροστά στον Κοκολάκη. Μπράμπεντερ για τον Φίλιππς και ένα νέο καλάθι από τους Ισπανούς. Να ο Φίλιππς. 36-29. Γκάλης, Φιλίππου, από καλή θέση και πάλι άστοχος. Ο Φίλιππς σπρώχνει την μπάλα για τον Μπράμπεντερ. Αυτός πολύ ωραία στο Λιορέντε. Πιέζεται από το Γιαννάκη αστοχή ο Μπράμπεντερ. Το rebound και το καλάθι. Είδατε που τα χρόνια, έστω κι αν περνούν και αν ένας παίχτης φτάσει στα 39 του, όταν έχει πάνω του την κλάση, αυτή η κλάση δεν αλλοιώνεται. Γιαννάκης για τον Μπίνιον και πάλι Γιαννάκης, Γκάλης τώρα. Το σούτ με ταμπλό, μετράει το καλάθι και ένα σούτ για τον Νίκο Γκάλη, που πραγματικά είναι ασυναγώνιστος. Κέρδισε ο Φίλιππς, ο Λιορέντε προσπαθεί να φύγει στον εφηδιασμό. Λιορέντε για τον Μπράμπεντερ και νέο καλάθι από τον περίφημο Αμερικανό. 41-38. Μπίνιον και πάλι Γιαννάκης για τον Γκάλι. Ελευθερώνεται, νέο σουτ και νέο καλάθι. 43-38. Ρεσιτάλ Γκάλι και Μπράμπεντερ. Λάθος πάσα από τον Λιορέντε, ο Γιαννάκης για τον Γκάλι. Δοκιμάζει σουτ τριών πόντων και είναι εύστοχο. Είναι καταπληκτικό αυτό που συμβαίνει με τον Γκάλι. 48-42. Γουέντσελ Ρωμανίδης δοκιμάζει το σουτ. Follow του Γουέντσελ, 50-40. Λιορέντε, Θόρτον, Μπεϊράν. Το σουτ ακάλυπτος και η σοφάριση 50-50. Συγκρατήσει την μπάλα ο Γιαννάκης. Το σουτ με ταμπλό, rebound από τον Κοκολάκη. Προσποίηση και το καλάθι από τον πανύψηλο άσο. 52-50. Γιαννάκης το σουτ υποπίεση. 53-50. Γιαννάκης. Γκάλης. Το σούτ για 3 πόντους. Η μπάλα θα φτάσει στο Γιαννάκη. Γκάλης. Ένα ακροματικό μπάσιμο. Είδατε τι έγινε. Ξέφυγε σαν το χέλιο. Γκάλης. 56-50. Αν μπορούμε να ξαναδούμε αυτό το εκπληκτικό καλάθι του Νίκου Γκάλης slow motion. Και να λοιπόν εδώ ο Γκάλης. Κοιτάξτε. Περνάει ανάμεσα σε δύο και την ώρα που πέφτει πετάει την μπάλα στο ταμπλό. Και αυτή πέφτει πια μέσα στο καλάθι. Μάλλον ένα δέκατο απομένει, που ήταν ένα εκατοστό. Λόμπ πάσα για τον Φίλιππς. Και τώρα το πρώτο ημίχρονο τελείωσε με σκορ 57-50. Και πάλι στο Palette Sport της Θεσσαλονίκης για το δεύτερο ημίχρονο. Το δεύτερο ημίχρονο που άρχισε πριν από 2 λεπτά και το σκορ είναι 62-54 για τον Άρη. Λιορέντε για τον Μπεϊράν, αυτός ελευθερώνεται, αστοχή από πολύ καλή θέση. Γιαννάκης σπρώχνει για τον Γκάλη. Γκάλης σουτ για 3 πόντους στο καλάθι. 65-54, 11 πόντι για τον Άρη. Ο Θόρτον και ο Φίλιππς έχουν κάνει πολλή ζημιά στον Άρη, όπως και ο Μπράμπεντερ, που βέβαια στο δεύτερο ημίχρονο αναμένεται να έχει κάποια πτώση λόγω ηλικίας. Ο Γκάλης όμως επιμένει, νέο καλάθι. 67-56. Ο Γκάλης τώρα για τον Άρη. Με αντίπαλο τον Λιορέντε, πάντα Γκάλης, ελίσσεται. Θα βρει το Γιαννάκη. Υποπίεση το σουτ, αλλά θα ξανακερδίσει ο Γιαννάκης την μπάλα. Μπίνιον, παρά την πίεση του Φίλιππς και του Μοράλες. 69-60. Λιορέντε. Rebound από τον Φιλίππου. Παραλίγο να κλέψει ο Λιορέντε. Γιαννάκης. Γκάλης. Το πάσιμο, το καλάθι και ένα σουτ. Μοράλες. Κλέβει ο Γκάλης.
αλλά δεν ολοκληρώνει. Η μπάλα φτάνει στο Μοράλες, το σούτ απ' έξω. Rebound από τον Φίλιπς, παρότι ήταν σε μειονεκτική θέση. Και 76-70. Γιαννάκης επαναφέρει την μπάλα για τον Φιλίππου. Αυτός βρίσκει στο backdoor τον Γουέντσελ, ένα ωραίο καλάθι, 78-70. Ακόμα 12 λεπτά. Φιλίππου βρίσκει τον Κοκολάκη. Ένα δύσκολο καλάθι από αυτόν που προς τη μήνυ πήγε να χάσει την μπάλα. 83-72. Ο Μπεϊράν για τον Φίλιπς. Έρχεται όμως να καρφώσει την μπάλα ο Θόρτον. Αποδοκιμάζεται ο Θόρτον που τον βλέπουμε εδώ, γιατί έσπρωξε τον Κοκολάκη με άγριες διαθέσεις. Ακόμα 9 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. Γιαννάκης με την μπάλα. Σκορ 83-74. Φιλίππου στην κορφή της ρακέτας βρίσκει τον Γκάλι. Αυτός πιέζεται από τον Λιορέντε. Ελευθερώνεται με τη βοήθεια του Κοκολάκη. 85-74. Γκάλις. Γουέντσελ. Γιαννάκης πολύ ωραία. Ευνηδίασε τους Ισπανούς. 89-80. Ακόμα 6 λεπτά. 17 πόντοι από τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Μπεϊράν, επιθετικό φάουλ πάνω στον Γιαννάκη. Άμπεντερ για τον Γιορέντε. Θα χάσουν την μπάλα οι Ισπανοί. Φεύγει ο Γκάλις. Τον κυνηγάει ο Φίλιπς. Γκάλις εύκολα στο lay-up. 93-82, ακόμα 5 λεπτά. Μπεϊράν. Γιορέντε. Κλέβει ο Γιαννάκης. Δίνει φάουλ ο Γιουγκοσλάβος. Αν είναι δυνατόν. Φίλιπς με αντίπαλο τον Γουέντσελ. Rebound από τον Φιλίππου. Δίνει στον Γκάλι αυτός. Γκάλις ελίσσεται. Το πάσιμο και φάουλ από τον Λιορέντε πάνω στον Νίκο Γκάλι, που φαίνεται να έχει χτυπήσει. Τράμπεντερ. Το σούτ και το καλάθι 96-86. Ακόμα 3 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Κοντρολάρει την μπάλα αυτός, έχει αντίπαλο τον μικρό Λιορέντε, περνάει στον Γουέντσελ, ακάλυπτος, το σούτ και το καλάθι, 98-86, ακόμα 3 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Γιαννάκης για το δοξάκι. Ο Μπράμπεντερ κλέβει από τον Φιλίππου. Ένα περίεργο σούτ και η μπάλα θα μπει μες στο καλάθι, 98-90. Γκάλις. Πάντα Γκάλις στέκεται για να κάνει οργανωμένη επίθεση και φάουλ του Μπράμπεντερ πάνω στον Νίκο Γκάλι. 99-90. Να δούμε αν ο Γκάλις τώρα θα πετύχει τους 100. Ήδη έχει πετύχει 40 πόντους για λογαριασμό του. Και 100 για τον Άρη. Ακούτε τους πανηγυρισμούς. 190 το σκορ. 192. Πρεσάρουν τώρα και οι Ισπανοί. Γιαννάκης προσπαθεί να ξεφύγει από τον Μπράβεντερ. Τα καταφέρνει. Το βοηθάει ο Λιορέντε, γυρίζει στον Δοξάκη. Γιαννάκης πάλι. Δεν σουτάρει, θα παίξει την μπάλα πλάγια. Δοξάκης για τον Γκάλι. Αυτός μόνος με το καλάθι, θα τον κόψει ο Λιορέντε. Έχει σφυρίξει φάουλ. Έχει πετύχει 41 πόντους. 42 τώρα και 104-94, 43 τώρα και 104-94 το σκορ για τον Άρη. Θόρτον, νέο καλάθι, ξέφυγε πάλι από τους ψηλούς του Άρη. 104-96. Rebound από τον Θόρτον, κόβει ο... αυτός έχει τραβήξει την διχτάκι ο Φίλιπς, έπρεπε να σταματήσει η φάση. 104-100, πρεσάρουν οι Ισπανοί, φάουλ του Μπράμπεντερ πάνω στον Δοξάκη. Και να διορθώσω, βέβαια δεν απομένουν 10 λεπτά, απομένουν 10 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα. Ο Δοξάκης ξεφεύγει, θα πετύχει το καλάθι, 106-100. Οι Ισπανοί προσπαθούν να ανταποδώσουν, ο Θόρτον μακρινό σουτ. Και το μάτς θα λήξει με 6 πόντους διαφορά. Ο Άρης νίκησε την Κάχα Μαδρίτης με 106-100 στο πρώτο του αγώνα στα πλαίσια της τρίτης φάσης του κυπέλου Κόρατσα.